Μετά από τι επαφέ με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη αλλά και τον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη στο προηγούμενο διάστημα, σήμερα κατά την πρώτη συνάντηση με τον Αλέξη Καλοκαιρινό για το 2024, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγεννάκη, ανακοίνωσε ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των μελετών για το φράγμα του Λαδούκου και πω όλα θα είναι έτοιμα για ένταξη προ χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Το φράγμα του Λαδούκου. Ένα έργο που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά όριμο μελετητικά, μετά από μια επικαιροποίηση που ανατέθηκε ήδη στον ΟΑΚ να γίνει, θα είμαστε σε θέση το επόμενο δίμηνο να έχουμε την επίσημη ένταξή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου μα, ώστε ένα-ένα τα θέματα, οι εκκρεμότητε που αφορούν το Δήμο και την περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου να δρομολογούνται. Ότι το φράγμα του Λαδούκου συνδέεται άμεσα με το σχέδιο πόλη των δυτικών συνοικιών, καθώ περιλαμβάνει οριοθέτηση τη κήτη του Γιώφυρου ποταμού, τόνισε ο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίο επισήμανε ότι σε συνδυασμό με την οριοθέτηση και του ξηροποτάμου, σε δεύτερο χρόνο, μπορεί να ανοίξει μια νέα σελίδα με επίκεντρο την επόμενη μέρα και το μέλλον του Δήμου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα έχει αρδευτική λειτουργία και αυτό βεβαίω μα ενδιαφέρει άμεσα. Όμω θα συμβάλλει στην αντιπλημμυρική προστασία και επίσης θα δώσει νέα δεδομένα και για την οριοθέτηση της κήτης του γιόφυρου, την οποία προχωράει η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στον χώρο αυτό, της οριοθέτηση δηλαδή των ποταμών και των ρεμάτων. Και τι σημαίνει πάλι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε επιτέλους την δυνατότητα να προχωρήσουμε στην οργάνωση του σχεδίου πόλεως όλων των δυτικών περιοχών του Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα ολόκληρο πλέγμα το οποίο επηρεάζει ζωτικά την λειτουργία της πόλης και έχει να κάνει με το αύριο της πόλης. Το προπολογισμό του έργου περίπου θα φτάσει τα 6 με 7 εκατομμύρια. Ε, παράλληλα όμως δόθηκε εντολή με τη σύμφωνη γνώμη και του Δημάρχου αλλά φυσικά και του Περιφερειάρχη και φυσικά από μέρους μου στον ΟΑΚ να προχωρήσουν ταχύτατα και τις μελέτες για το φράγμα των δαφνών. Ε, μας ενδιαφέρει, ε, είναι απολύτως αναγκαίο. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολλά χρόνια. Ο Λευτέρη Αυγενάκη επανέλαβε ότι στόχο τη κυβέρνηση είναι η στήριξη του Δήμου και στο τμήμα του πρωτογενή τομέα, εξηγώντα ότι σύντομα θα υπάρχει ένα master plan από την Ολλανδική Εταιρεία που θα διαμορφώσει το πλαίσιο των εγκυοβελτιωτικών έργων, τα οποία θα προταθούν με μια τάση προστασία, όπω είπε, των υδάτινων πόρων και ταυτόχρονα μέρημνα για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευση τη κυβέρνηση ότι θα στρίξουμε Μα ενδιαφέρει η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα μα να βρει τον δρόμο της και πολύ πολύ σύντομα να είναι στο κάδρο των εξελισσόμενων σε επίπεδο αναπτυξιακού πόλεων και με τις μεγαλύτερες δυνατό χρηματοδοτήσεις από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε. Είναι βεβαίως ένας αστικός δήμος, αλλά με, ε, μια, ε, με, έναν πολύ σημαντικό αγροτικό παράγοντα και εκεί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά και σε επίπεδο αγροτικής οτοπίας και σε επίπεδο αρδευτικών δικτύων. Ο κύριος Αυγενάκης, που συναντήθηκε και με αντιδημάρχους του Ηρακλείου, συναντήθηκε επίσης με δημάρχους και στελέχη των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων και Χερσονήσου, ενώ συνάντηση είχε και με τον Αρχιεπισκοπο Κρήτη, στη βάση, όπω τόνισε, τη επιβεβλημένη συνεργασία όλων με επίκεντρο το όφελο τη Κρήτη και των Κρητικών. Και σα παρακαλούμε εκεί που είστε να μεταφέρετε πάντοτε αυτά που αφουγκράζεστε από το λαό μα, που είναι τα προβλήματά του, που δεν είναι λίγα και απαιτούν τη στοργή τη πολιτεία. Η συνεργασία με την Εκκλησία τη Κρήτη είναι επιβεβλημένη και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω λοιπόν να σα ευχαριστήσω εκ μέρου τη κυβερνήσεω αλλά και προσωπικά για ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως για αυτά τα οποία θα κάνουμε στη συνέχεια, στο μέλλον.